ακούτε. Θα ενθυμίσετε το σημείο εκείνο στο οποίο είχαμε μείνει την περασμένη φορά, ότι εδόθησαν δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου στην γυναίκα που είναι η Εκκλησία, για να πετάει στην έρημο εις τον τόπο αυτού και εκεί να τρέφεται καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Δεν ακούγεται λέγον. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί να σας πω, όπως αντιλαμβάνεστε, η γυναίκα αυτή, η Εκκλησία, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, διώκεται από τον διάβολο και τις δυνάμεις του και τα οργανά του και θα καταλήξει στην έρημο. Εκεί είχαμε μείνει. Και ότι αυτή η έρημος είναι κατά κυριολεξία η έρημος, δηλαδή η έρημη τόπη, όχι η έρημος με την έννοια η έρημος Αχάρα, εκεί που υπάρχει η άμμος και τίποτε άλλο, αλλά η έρημη τόπη. Θα καταφύγουν πράγματι οι χριστιανοί σε έρημους τόπους για να μπορέσουν να ζήσουν, αλλά προπαντός και να λατρεύσουν τον Θεό, φεύγοντας από τη μνήμη του διαβόλου. Η τροφή της Εκκλησίας, λέγει εδώ, όπως τρέφεται εκεί, για να, όπως τρέφεται εκεί. Ποια θα είναι αυτή η τροφή της Εκκλησίας? Θα είναι τόσο η πνευματική, όσο και η υλική. Εάν ο Θεός θέλει η Εκκλησία του να κινηθεί προς τα θερήμους, τότε είναι πολύ φυσικό να τρέφει ο Θεός την Εκκλησία του εις τα θερήμους. Πώς θα είναι αυτή η τροφή της Εκκλησίας, η υλική τουλάχιστον, ο Θεός το ξέρει αυτό. Έχουμε όμως δύο προηγούμενα. Είναι ο Ισραήλ στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια, τον οποίο ο Θεός τρέφει κατά θαυμαστών τρόπων με το μάνα το οποίο στέλνει. Είναι και ο προφήτης Ηλίας, εις τον οποίον στέλνει ο Θεός με τον κόρακα κρέας. Αλλά ο Θεός ήθελε κάποιο καιρό να μένει ο προφήτης εκεί, ή στην ερημιά του χυμάρου, από όπου είχε λίγο νερό και καθημερινά του πήγαινε το απόγευμα ο κόρακας κρέας. Έφυγε από εκεί και πήγε στα θάρεπα της Σιδωνίας και εκεί ο καμψάκης εκείνης της χείρας γυναικός δεν τελείωνε στο αλεύρι και στο λάδι μέχρι που τελείωσε η πείνα. Αυτά τα δύο ιστορικά, υπογραμμίζω, ιστορικά προηγούμενα ήθουν ότι ο Θεός ξέρει πως θα θρέψει την Εκκλησία του, τους πιστούς του, όταν εκείνοι θα καταφύγουν εις τους ερήμους τόπους από τη μνήμη του διαβόλου και του αντιχρίστου. Αλλά η παραμονή της Εκκλησίας θα είναι καιρός και καιρού, ακούστε, ή να τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Ο καιρός του καιρού και ίμιση καιρού είναι μια έκφραση την οποία συναντούμε εις τον προφήτη Δανιήλ. Και από το ίδιο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο στίχος 25 και στο 12ο κεφάλαιο στίχος 7, βγάζουμε την ερμηνεία από το ίδιο βιβλίο του Δανιήλ. Και δεν είναι τι άλλο παρά ο καιρός είναι ο χρόνος. Η καιρή είναι τα δύο χρόνια και το ίμιση του καιρού είναι 6 μήνες. Συνεπώς, καιρός καιρού και ίμιση καιρού σημαίνει 3,5 χρόνια. Εδώ λέγει, όπως και σε άλλα σημεία, άλλοτε αυτό και άλλοτε λέει 42 μήνες. Οπότε η ερμηνεία του καιρού, καιρών και ίμιση
καιρού ερμηνεύεται και από τον βιβλίο της Αποκαλύψεως και σημαίνει 42 μήνες. Ότι είναι πράγματι 42 μήνες, εγώ πιστεύω ότι είναι 42 μήνες. Δηλαδή, πολλοί ερμηνευτές της Εκκλησίας μας δέχονται τον ακριβή αυτών αριθμών. Άλλοι θα ήθελαν να δεχθούν απλώς μία περίοδο, κάποια χρόνια. Δεν είναι. Διότι η δράση του Αντιχρίστου δεν θα είναι μεγάλη. Πρώτα-πρώτα σας έχω εξηγήσει και άλλη φορά, είναι ένα πρόσωπο. Βεβαίως θα βασιλεύσει μερικά χρόνια ως ότου στερεωθεί. Και όταν στερεωθεί και γίνει παγκόσμιος βασιλεύς, έως τότε δεν λογίζονται 3,5 χρόνια. Τα 3,5 χρόνια αρχίζουν από τη στιγμή που θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο έναντι της Εκκλησίας. Έως ότου ο Κύριος αναλώσει τον Αντίχριστο, αυτή η περίοδος είναι 3,5 χρόνια. Αλλά και κάτι ακόμη. Και οι δράσεις του Χριστού επάνω στη γη είναι τόσες. Υπάρχουν βέβαια δύο μετρήσεις οι οποίες ξεκινούν από τη σημερινή μάλιστα περικοπή που λέγει μετά την εορτή και τα λοιπά. Ποια είναι αυτή η εορτή? Εάν είναι το Πάσχα ή η σκηνοπηγία. Συγγνώμη, το Πάσχα ή το Πουρίμ. Εάν είναι το Πουρίμ είναι 2,5 χρόνια. Εάν είναι, έχουμε 4 Πάσχα. Το 4ο Πάσχα ο Κύριος εμαρτύρησε. Εσταυρώθη. Εάν είναι το Πάσχα, τότε έχουμε 3 και συνεπώς έχουμε 2,5 χρόνια. Δηλαδή 2,5 με 3,5 χρόνια είναι οι δράσεις του Κυρίου, η δημοσία εις των δόσμων αυτών. Σας κάνει εντύπωση ότι έχουμε μία αντιστοιχία δράσεως? 3,5 χρόνια δράσεις του Χριστού, 3,5 χρόνια δράσεις του Αντιχρίστου. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να μιμηθεί τον Χριστόν όσο μπορεί περισσότερο, ακόμη και στη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Θα το είδετε. Ακόμη και εκεί. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Αντίχριστος είναι ο πίθηκος του Χριστού. Η μαϊμού του Χριστού. Η μαϊμού, ό,τι βλέπεις να κάνει, εσύ, το κάνει και εκείνη. Ό,τι βλέπει, το μιμείται. Έτσι λοιπόν και ο Αντίχριστος θα μιμηθεί ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, αλλά βέβαια κατά έναν επίπλαστον τρόπο. Οπότε τα 3,5 χρόνια, οι 42 μήνες, είναι πραγματικοί 42 μήνες. 1260 ημέρες. Αυτές τις μέρες θα καταφύγει η Εκκλησία εις τους ερήμους τόπους. Και έβαλε νοόφης εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυρακός είδωρ ως ποταμόν. Είναι αυτή ποταμοφόρητον ποιήσει. Όταν η γυναίκα, η Εκκλησία, έφυγε στην έρημο, βλέπει ο Όφης, ο διάβολος, ότι δεν την έχει μπροστά του να την πολεμήσει, την έχασε. Γι' αυτό κάνει το εξής. Βγάζει νερό από το στόμα του. Είναι πολύ μεγαλοπρεπείς εικόνες αυτές. Για να καταστήσει την γυναίκα ποταμοφόρητον, δηλαδή να δημιουργήσει κατακλυσμό νερού και να πνίξει την γυναίκα. Συνεπώς εδώ εμφανίζεται ο δράκον, ο Όφης, ο δράκον, ως υδρόβιον ζώων. Πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο διάβολος σαν υδρόβιος δράκον. Τα πολλά νερά, αυτός ο κατακλυσμός των υδάτων, πολλές φορές χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη σαν ένα σημείο καταστροφής. Εξάλλου είναι γνωστός
ο μεγάλος κατακλυσμός που κατέκλυσε την γη μας και έπνιξε κάθε τη ζωντανό. Συνεπώς, η όλη εικόνα του ότι ο διάβολος, ο δράκος, κυνηγάει τη γυναίκα στην έρημο για να την καταστήσει πόταμο χόλταν, είναι μια ωραία εικόνα, φοβερή στη μεγαλοπρέπειά της, φοβερή, που θέλει να δείξει την καταστρεπτική προσπάθεια του διαβόλου εις βάρος της Εκκλησίας. Υπό τον ποταμόν, τον οποίον εκβάλλει ο δράκον από το στόμα του, μπορούμε να εννοήσουμε όλους τους μεγάλους διωγμούς της Εκκλησίας, από τις ιδρύσεώς της έως τον εφτάτο. Μην ξεχνάτε ότι ο ασκητισμός, όχι βεβαίως ότι είναι το μοναδικό κίνητρο αυτό, αλλά ένα κίνητρο, ο μοναχισμός, ο αναχωρητισμός και ο ασκητισμός ξεκίνησε ιστορικά, τουλάχιστον σαν ένα φαινόμενο κάπως εκτεταμένο, ακριβώς με την παρουσία των διωγμών. Συγκεκριμένα στην Αφρική, που είχε ξεσπάσει και εκεί φυσικά, όπως και στην Μικρονασία, όπως και στην Παλαιστίνη. Αλλά παίρνω την Αφρική. Όταν ξέσπασε ο διωγμός εναντίον της Εκκλησίας, οι πιστοί έφυγαν στην έρημο και εγκατεστάθηκαν στην έρημο μέχρι τέλους της ζωής τους. Βεβαίως δεν είναι το μοναδικό κίνητρο. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι ο μοναχισμός δεν εμφανίζεται ιστορικά για πρώτη φορά στην έρημο. Το φαινόμενο του μοναχισμού, δηλαδή της αγαμίας, είναι μέσα έχει τις ρίζες της μέσα σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη σας θυμίζω τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Ελισαίο και τη σχολή των προφητών, πλήστη των οποίων ήταν άγαμοι και ήταν ένα είδος κοινοβίων μοναστικών. Σας θυμίζω από την Καινή Διαθήκη τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σας θυμίζω ακόμη τις τέσσερις θυγατέρες του Φιλίππου του Διακόνου, που ήσαν παρθένοι, άγαμοι, παρθένοι, παρθενεύουσες. Όχι γιατί δεν βρήκανε γαμπρό να παντρευτούν, αλλά αφιερωμένες εις τον Θεόν και προφητεύουσες. Και δεν μένουν στην έρημο, αλλά μένουν στο σπίτι τους. Για να δείτε τις ρίζες του αληθινού μοναχισμού και της αγαμίας, μέσα και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι οι ρίζες του μοναχισμού δεν βρίσκονται στους διωγμούς της Εκκλησίας, αλλά πολύ βαθύτερα και προγενέστερα. Πάντως όμως, ακόμη μπορούμε να εννοήσουμε υπό των ποταμών όλα εκείνα τα αντιχριστιανικά και αιρετικά ρεύματα που με την κατάκληση των επί της γης προσπαθούν να πνίξουν την Εκκλησία. Αυτό το πνίξουν θα το βάζαμε εντός εισαγωγικών. Θα σας πω μια άλλη εικόνα εγώ. Μέσα στο χωράφι σας, που έχετε σπίρι σιτάρι, δεν ρίξετε ζυζανή οκτώνη. Και ανεπτύχθη μαζί με το σιτάρι, ανεπτύχθη η παπαρούνα, ο βίκος, άλλα πράγματα, εκείνα τα γνωστά που βγαίνουν, τα ζυζάνια, η ήρα κτλ. Όλα αυτά μεγάλωσαν. Τι λέμε όταν αυτά μεγαλώσουν και γεμίσουν το χωράφι με το σιτάρι? Λέμε την έκφραση ότι τα αγριόχορτα, τα ζυζάνια έπνιξαν το σιτάρι. Έπνιξαν. Αλλά το πνίγο δεν είναι μόνο στο θέμα του νερού, είναι και εδώ μεταφορικά. Έτσι, όλα αυτά τα συστήματα, τα αιρετικά και τα αντίθεα και τα αντιχριστιανικά, θα τείνουν να πνίξουν την Εκκλησία. Το βλέπετε αυτό. Το βλέπετε πάρα πολύ καλά στην εποχή μας. Πώς ακριβώς υπάρχει τόσο πλήθος τέτοιων αντιθέων συστημάτων που λέμε, Θεέ μου, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Κάποτε όταν ήμουν νεότερος, αισθανόμουν μια χαρά για τους Έλληνες ότι ήμασταν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σήμερα πια αυτό δεν συμβαίνει. Δεν έχουμε μία
κάτι το συμπαγέ στην πίστη μας, στη θρησκεία μας. Και φοβάμαι ότι αυτό θα είναι ανεπανόρθωτο. Το φοβούμαι πολύ. Βεβαίως, ένα λάθος όλων των ερμηνευτών της ιστορίας, και συνεπώς και εμένα αυτή τη στιγμή, λάθος μου, και το ξέρω αυτό το λάθος, ένα λάθος όλων των ερμηνευτών της ιστορίας είναι ότι αυτό που ερμηνεύουν στην εποχή τους το θεωρούν ότι είναι το τελευταίο και παραπέρα δεν υπάρχει άλλο. Είναι ένα λάθος καθολικών. Θα σας το αναφέρω σε μια άλλη περίπτωση. Ο Μάρξ πίστευε ότι το τελευταίο οικονομικό σχήμα μέσα στην ιστορία είναι ο κομμουνισμός. Έκανε λάθος. Διότι έρχονται όλοι εκείνοι οι ρεβιζιονισμοί, οι αναθεωρήσεις που δημιουργούν κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολύ φυσικό στην ιστορία. Δεν στέκεται τίποτε μόνιμο. Συνεχώς έχουμε μία αλλαγή σχημάτων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε την ιστορία και να πούμε ότι αυτό είναι το τελευταίο και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι ερμηνευτές πάντοτε θέλουν να βλέπουν και να ερμηνεύουν την ιστορία κατά τρόπον που πέρα από αυτούς πια δεν θα υπάρξει καμία άλλη εξέλιξη. Είναι ένα λάθος. Ένα λάθος. Παρά τα αυτά, πολύ το φοβούμε από μια, θα λέγαμε πάλι, θεώρηση της ιστορίας σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στις ιστορικές στιγμές άλλων λαών. Φοβούμε ότι για μας τους Έλληνες αυτή η τρομερή καθίδηση εκτός θαύματος, ότι δεν θα επανέλθει. Το φοβούμε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Ας είναι, εγώ θα ευχόμουν μόνη μου την καρδιά φυσικά να διαψευστώ. Δεν υπάρχει θέμα. Όλα λοιπόν εκείνα τα οποία βλέπουμε στην εποχή μας τείνουν να πνίξουν την Εκκλησία. Σε βαθμό που, ενώ όλοι οι Έλληνες είναι βαφτισμένοι, έχουμε το αίσθημα όταν μας λένε εσείς οι χριστιανοί. Ακούστε τι λένε. Εσείς οι χριστιανοί. Εσείς τι είσαι. Εσείς δεν είστε χριστιανοί. Αν βέβαια τους πούμε ότι δεν είναι χριστιανοί θα θυμώσουν. Αλλά όταν λένε εσείς οι χριστιανοί και μάλιστα πόσοι είσαστε, λίγοι είσαστε, ή αν γράφουν κάποτε εφημερίδες και τα λοιπά, ίσα λέει μερικοί χριστιανοί. Α, μερικοί χριστιανοί. Αυτό το μερικοί πάντα χριστιανοί, αυτή η απομόνωση δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά αυτό το πνίξιμο που καθιστά ο δράκων ποταμοφόρητων στην Εκκλησία. Και βοήθησεν η γη τη γυναική και ήμιξε η γη το στόμα αυτής και κατέπειε των ποταμών ονέβαλεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. Ωραία εικόνα αυτή. Η Αποκάλυψη είναι απαράμιλη σε μεγαλοπρεπής εικόνες. Ένας βέβαια αδαής άνθρωπος θα μπορούσε να πίστευε ότι η Αποκάλυψη είναι ένα παραμύθι, όπως είναι όταν διηγούμεθα τους δράκους και τις δράκαινες και τους μάγους και τα καταπληκτικά. Δεν είναι αυτό. Η Αποκάλυψη είναι εικόνες συμβολικές ή αλληγορικές. Και μέσα σε αυτές τις εικόνες κρύβεται κατά κάποιο τρόπο η πορεία της Εκκλησίας, της οποίας Εκκλησίας πορεία ταυτίζεται με την πορεία της ανθρωπότητας και δεν είναι παρά μία μεγαλοπρεπής, ακριβεστάτη, προφητική έκθεση της ιστορίας της ανθρωπότητας, ειδικότερα της Εκκλησίας. Εδώ προσωποποιείται η γη και τα στοιχεία της γης. Το λέμε και στην έκφραση τη λαϊκή. Λέμε, δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί. Όταν κάνουμε κάτι που είναι πολύ θέμα ντροπής, δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί. Αυτό το σαν έκφραση «η γη να με καταπιεί», έχετε υπόψη σας ότι έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο και ότι είναι στο βιβλίο των αριθμών, που εκεί ο Δαθάν και ο Αβυρών και ο Κορέ είχαν επαναστατήσει εναντίον του Μωυσέως και του Αρών
Και τότε είπε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού να απομακρυνθεί ο λαός από τις σκηνές αυτών των τριών επαναστατών που ήσαν η οικογένειά τους, τα υπαρχοντά τους. Και εκεί ο λαός όταν απεμακρύνθη και αφήσαν στη μέση, αγαπητοί μου, καταπληκτικό, άνοιξε η γη και τους κατάπιε και ξανά κλεισε η γη. Άνοιξε ένα ρήγμα, έπεσαν όλοι μέσα στο ρήγμα και ξανά κλεισε η γη. Καταπληκτικόν. Τέτοιες περιπτώσεις είτε η φύση ως όργανο στα χέρια του Θεού για να τιμωρήσει ο Θεός είτε να προστατεύσει, έχουμε πολλά και στην Αγία Γραφή, αλλά έχουμε και στους βίους των Αγίων. Όταν επί παραδείγματι, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, ο προφήτης Ιερεμίας έκρυψε την κυβωτό της Διαθήκης και πήρε φυσικά μερικούς μαζί του ανθρώπους ιερείς για να μεταφέρουν την κυβωτό. Αυτοί ήδη πήγαν την κυβωτό στο όρος Μωάβ, στο όρος Ναβάβ. Και εκεί όταν τελείωσε η εργασία τους, γύρισαν πίσω, θέλησαν να πάνε να δουν τον τόπο ξανά. Δεν μπορούσαν να τον βρουν τον τόπο. Έψαξαν. Οι ίδιοι πήγαν, οι ίδιοι έκρυψαν εκεί την κυβωτό. Δεν μπόρεσαν να βρουν το σπήλαιο που έκρυψαν την κυβωτό. Τα μάτια τους κάτι είχαν πάθει. Δεν μπόρεσαν. Αυτό τι σημαίνει? Ο Θεός χρησιμοποιεί την κτήση σαν όργανο στις επιθυμίες, στις βουλές του. Έτσι και εδώ έχουμε την ωραία εικόνα ότι ο δράκον χύνει το ποτάμι από το στόμα του, οι αιρέσεις, τα θεϊστικά συστήματα, είτε κοινωνικά είτε φιλοσοφικά είτε ό,τι είναι αυτά, να πνίξει την εκκλησία, την γυναίκα η οποία φεύγει στην έρημο. Η γη ανοίγει και όλο το νερό πηγαίνει μέσα και η γυναίκα σώζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ ο Θεός έρχεται να προστατεύσει την εκκλησία. Τι σημαίνει η γη ανοίγει και το ποτάμι, οι αιρέσεις, τα θεϊστικά συστήματα εξαφανίζονται? Αυτό το βλέπουμε ή θα το δούμε πώς ακριβώς μπορεί να είναι. Ο Θεός πάντοτε ξέρει να οικονομεί με τον τρόπο του εκείνο που θέλει. Σας θυμίζω ακόμη, αν θέλετε, την Ερυθρά Θάλασσα. Ποιος μπορούσε ποτέ να πιστέψει, να φανταστεί, να βάλει στο μυαλό του? Σημειώσατε ότι ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Ο Θεός πάντα πρωτοτυπεί. Εκείνο που επαναλαμβάνει είναι η προστασία. Αυτό που έγινε στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε άλλη μια φορά στον Ιορδάνη ποταμό. Δεν ξανά έγινε άλλη φορά. Ακόμη, ενώ πέρασαν οι άνθρωποι, πέρασαν οι Εβραίοι, πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, οι Αιγύπτιοι την ίδια θάλασσα πνίγηκαν. Αμέσως βλέπετε την εικόνα πως η γη εξαφανίζει το νερό. Από την άλλη μεριά, πάρτε τους τρεις πέδας. Τους ρίπτει ο Ναβουχοδονόσορο μέσα στο καμίνι του κυρός. Και η φωτιά υπάρχει, αλλά οι τρεις πέδες δεν βλάπτονται από τη φωτιά. Μόνο τα σκοινιά που τους έδεσαν εκάησαν, έπεσαν κάτω, λύθηκαν και άφησαν να υμνούν τον Θεό μέσα στο καμίνι. Ο Δανιήλ ρίπτεται στο λάγο των Λεόντων δύο φορές πάλι, και τις δύο φορές έμεινε απείραχτος από τους Λέοντες, ώστε να ονομάζεται από την εκκλησία μας ως τιμήν Λεόντων. Στάθηκε μέσα όπως είναι ο Τσομπάνης με τα πρόβατα, ήταν ο Δανιήλ με τα άγρια και πεινασμένα λεοντάρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, γνωρίζει πως πάντοτε να προστατεύει την εκκλησία από τον διάβολο που προσπαθεί να την καταστήσει, όπως σας είπα, ποταμοφόρητο. Και οργήθη ο δράκον επί τη γυναική και απήλθε ποιήθε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτή, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μακρία του Ιησού. Ήταν πολύ φυσικό. Θύμωσε ο διάβολος
ο δράκος οργίστη όταν βλέπει ότι όλα αυτά βαίνουν διαρκώς σε μια αποτυχία. Και αφού λοιπόν έχει μια διαρκή αποτυχία, πρώτη αποτυχία του ήταν όταν εδέχθηκε κατακέφαλα από τον Χριστόν το Σταυρό του και την Ανάστασή του το πλήγμα. Τώρα βλέπει ότι η Εκκλησία διαρκώς μες στην ιστορία σώζεται. Ό,τι φοβερό. Ξέρετε πόσοι αγαπητοί μου βάλθηκαν να την καταστρέψουν στην Εκκλησία. Όταν γράφουν οι εφημερίδες η Εκκλησία και η Εκκλησία, θέλω να σας κάνω μια διαστάση. Τουλάχιστον εσείς οι κάποιοι ακροατές του Λόγου του Θεού να έχετε συνείδηση του πράγματος. Εκκλησία, πρώτα-πρώτα, δεν είναι ο επίσκοπος, είναι και ο επίσκοπος. Εκκλησία δεν είναι οι ιερείς, είναι και οι ιερείς. Εκκλησία δεν είναι οι ναοί, είναι και οι ναοί. Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και κάθε ένας ο οποίος κοινωνεί σώματος και αίματος Χριστού, ενσωματούμενος εις το σώμα του Χριστού, δηλαδή εις την Εκκλησία, αποτελεί την Εκκλησία. Συνεπώς, εγώ μπορεί να βρίσκομαι ως λαϊκός στο Βόρειο Πόλο ή στο Νότιο Πόλο, επειδή βαφτίστηκα και κοινώνησα των αχράντων μυστηρίων, είμαι Εκκλησία του Χριστού. Έχουμε πάρα πολύ εσφαλμένη εικόνα, αντίληψη για την Εκκλησία του Χριστού. Και σήμερα το δυστύχημα, όταν στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας ένεκα κάποιων δικαίων ή αδίκων σκανδάλων, δηλαδή πραγματικών ή μη πραγματικών και συκοφαντικών σκανδάλων, φανταστικών σκανδάλων, γιατί όποιος θέλει να βγάλει το σκυλί του, να ξεκάνει το σκυλί του, το βγάζει λυσσασμένο κατά την παροιμία. Σήμερα υπάρχει η εξής κραυγή: ελάτε να γκρεμίσουμε την Εκκλησία. Όχι ότι δεν έχουμε φταίξει όλοι εμείς οι χριστιανοί, κλήρος και λαός, φταίξαμε και φταίμε και πάρα πολύ φταίμε. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει το σύνθημα: ελάτε να γκρεμίσουμε την Εκκλησία. Και αυτό το ελάτε να γκρεμίσουμε την Εκκλησία δεν είναι του τελευταίου μηνός, ούτε του τελευταίου έτους. Είναι μόλις μερικά χρόνια. Μόλις μερικά χρόνια. Με ένα σύνθημα που πια έχει βγει στο πεζοδρόμιο. Αλλά η Εκκλησία όμως, αγαπητοί μου, δεν καταστρέφει. Μπορεί να σφάξουν όλους τους ιερείς. Μπορεί να γκρεμίσουν όλους τους ναούς. Η Εκκλησία είναι πνευματικό ίδρυμα. Είναι το σώμα του Χριστού. Απλώς υλοποιείται με τα πρόσωπα, με τη συντάξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια φανέρωση της Εκκλησίας. Όχι έχουμε σύμπηξη, έχουμε φανέρωση. Η Εκκλησία είναι, σας είπα ξανά, το σώμα, υπάρχει. Αλλά φανέρωση της Εκκλησίας με μια σύναξη. Όταν λοιπόν βάζουν χέρι στην Εκκλησία και θέλουν να την καταστρέψουν, σφάλονται ικτρά η Εκκλησία. Δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Απλώς θα λέγαμε τα εξωτερικά της περιβλήματα μπορεί να υφίστανται μια ζημία. Αντιθέτως, διοκομμένη η Εκκλησία, να χρησιμοποιήσω την φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, γίνεται λαμπροτέρα και δυνατοτέρα. Μάλιστα μέσα σε αυτούς τους διωγμούς της Εκκλησία ανέδειξε, αναδεικνύει και θα αναδείξει Αγίους και Μάρτυρες. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς οι διώκτες, ότι η Εκκλησία δεν πιάνεται, είναι άπιαστη. Δεν μπορείς να πεις να την κρατάω στα χέρια μου και τώρα θα την καταστρέψω. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά ωστόσο ο Θεός ξέρει πάντοτε να προστατεύει την Εκκλησία του, όπως σας εξήγησα, και δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί η Εκκλησία έως τερμάτων αιώνων. Ουδέποτε. Θα πω πάλι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πού είναι, λέει, οι διώκτες? Πού είναι εκείνοι οι οποίοι έτρεμε η γη μπροστά στην παρουσία του? Πού είναι τα όργανα του μαρτυρίου? Όλα ξεσύγγυνται. Όλα έχουν ησυχάσει.
Η Εκκλησία πού λάμπει υπέρ των ήλιων. Πάλι λοιπόν οργίζεται ο δράκονος, ο διάβολος κατά της Εκκλησίας με αυτές τις επανειλημμένες αποτυχίες του, και τώρα στρέφεται εναντίον των πνευματικών τέκνων της που έχουν απομείνει. Ποια είναι όμως αυτά τα πνευματικά τέκνα της Εκκλησίας? Διότι λέγει «και απήλθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής», με τους λοιπούς, τους υπολείπους του σπέρματος της γυναικός. Και αυτοί είναι οι κηρούντες στα σεντολά του Θεού και οι έχοντες την μαρτυρία του Ιησού. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Το είπαμε. Είναι οι κηρούντες στις εντολές του Θεού και αυτοί που έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι το σπέρμα της Εκκλησίας. Ως προς την έκφραση «σπέρμα της Εκκλησίας», θα θυμίζω αυτό του Ιερού Ευαγγελιστού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει εκεί: «Όσοι δε έλαβαν αυτόν τον Χριστόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, οι οποίοι ούτε ξεμάτων, ουδέ εξελίματος αρκός, ουδέ εξελίματος ανδρός, αλλά εκ του Θεού εγεννήθησαν». Αυτό είναι το σπέρμα της Εκκλησίας. Αλλά τίθεται το ερώτημα. Έχουμε την συνείδηση εμείς οι φίλοι ακροατές του Λόγου του Θεού, που κατά τεκμήριον θέλουμε να είμεθα, να λεγόμεθα και να είμεθα χριστιανοί, έχουμε τη συνείδηση ότι ανήκουμε στην Εκκλησία ως τέκνα Θεού πιστά, που πρέπει να είμεθα έτοιμοι για κάθε οργή του διαβόλου εναντίον μας? Έχουμε αυτή τη συνείδηση? Ακόμη είναι αξιοπαρατήρητη η φράση «να κάνει πόλεμο μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής». Ποιοι είναι αυτοί οι λοιποί? Μια αντίστοιχη φράση έχουμε του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους 11,2-5. Ακούσατε τι. «Εν Ηλία», τι λέγει η γραφή? Δηλαδή στην περίπτωση του Ηλία, τι λέγει η γραφή? «Κατέλειπον εμ' αυτό», λέγει ο Θεός, «επτακισχυλίους άνδρας ήτινες ούτε έκαμψαν γόνι το Βάαλ, τη Βάαλ, ούτως ούν και εν τον ίν καιρό, λίμα, κατεκλογήν, χάριτος, γέγνος». Όταν διαμαρτυρήθη ο προφήτης Ηλίας και είπε «Κύριε, εγώ μόνος, μονότατος, σε λατρεύω και κανείς άλλος». Όλοι οι Ισραηλίτες, εννοείται του Βορείου Βασιλείου, λατρεύουν πλέον τον Θεόν Βαάλ και δεν λατρεύουμε σαν τον αληθινό Θεό. Όχι, λέει ο Θεός. «Κατέ λοιπόν εμ' αυτό άφησα για τον εαυτόν μου 7.000 άνδρες, οι οποίοι πει της Ηλίας και είπε «Κύριε, εγώ μόνος, μονότατος και λατρεύω». Έγι ο Απόστολος Παύλος: «Ούτω και νυν, έτσι και τώρα, εν τον νυν καιρό», εις τον τώρα καιρό. Ποιον? Μέσα στην ιστορία της Καινής Διαθήκης. Λίμα, λάμδα, έψιλον, γιώτα, περισπομένη, μη, αλφα. Λίμα, θα πει κατάλοιπο. Λίμα, κατεκλογή χάριτος γέγονε. Υπάρχει και τώρα το λίμα, είναι η πιστή. Έχουμε τότε λοιπόν πραγματικά αυτήν την συνείδηση ότι ανήκουμε εις το λίμα? Διότι τότε όλος ο λαός θεωρείται ο λαός του Θεού. Αλλά πίστεψαν όμως τον Βάαλ και προσκύνησαν τον Βάαλ. Έτσι και εδώ όλοι οι Έλληνες να πάρουν τους Έλληνες. Είμαστε βαφτισμένοι, για να μην πω των δυτικών κόσμων που είναι χριστιανικός. Είμαστε βαφτισμένοι, αλλά αποτελούμε οι Ορθόδοξοι το λίμα? Όχι, αγαπητοί μου. Όχι, αγαπητοί μου. Μέσα εις των χριστιανικών μας κόσμων μόνο ένα μέρος πιστοί αποτελούν και διασώζουν ανά πάσα στιγμή
στην Εκκλησία. Αυτοί τι είναι? Εκείνοι οι οποίοι έμειναν πιστοί, τηρούν τις εντολές του Θεού, ομολογούν τον Χριστό και έχουν αναγεννηθεί άνωθαν. Είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι. Δεν είναι οι τυπολάτες χριστιανοί, αλλά οι αναγεννημένοι άνθρωποι που έχει αλλάξει η ζωή τους. Είναι διαφορετική η ζωή τους. Αυτοί λοιπόν είναι οι λοιποί του σπέρματος της Εκκλησίας, οι οποίοι θα διωχθούν, αλλά και που τελικά αιωνίως θα σωθούν. Με αυτά που σας είπα, τελειώσαμε το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και τώρα, αγαπητοί μου, σύν Θεό, ερχόμαστε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Το κεφάλαιο αυτό, μαζί με το 22ο κεφάλαιο, απασχόλησε πάντοτε τη χριστιανική φαντασία και την χριστιανική σκέψη όσο κανένα άλλο κεφάλαιο ή βιβλίο της Αγίας Γραφής. Και τούτο διότι το 13ο κεφάλαιο αναφέρεται στον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, που η κάθε γενεά χριστιανών απεπειράθη να εντοπίσει ποια είναι αυτά τα πρόσωπα του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Θεωρήθησαν πολλοί ότι είναι ο Αντίχριστος ή ο ψευδοπροφήτης, και ο ψευδοπροφήτης, γιατί έχουμε δύο πρόσωπα όπως θα δούμε, και παλαιοί και νεότεροι. Αλλά κατά την πολύ εύστοχη παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της μύθουσης. Αυτός ο στίχος που σας τον έχω ξαναπεί του Αγίου Ανδρέου αποτελεί κλειδί για μια νυφαλία και ορθή ερμηνεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ότι ο χρόνος και η πείρα σε εκείνους που διατηρούν νηπτική ζωή θα αποκαλύψουν αυτά. Κάθε πράγμα που θα έρχεται στον καιρό του, και εφόσον διατηρεί κανείς καθαρή καρδιά, νηπτική ζωή, θα αποκαλύπτεται εκείνο, εκείνο, εκείνο. Έτσι θα αποκαλυφθεί και ο Αντίχριστος, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος. Τα δύο αυτά πρόσωπα, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, εμφανίζονται στο όραμα του Ιερού Ευαγγελιστού σαν δύο θηρία. Και το πρώτο θηρίο, ο Αντίχριστος, αναδύεται από την θάλασσα. Το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, αναδύεται από την ξηρά. Το πρώτο θηρίο είναι φοβερότερο του δεύτερου θηρίου. Ο Αντίχριστος, το κύριο πρόσωπο, είναι πολύ φοβερότερο φυσικά από τον ψευδοπροφήτη του, που είναι θηρίο αλλά ο λιγότερον φοβερόν. Τα δύο αυτά θηρία, Αντίχριστος και ψευδοπροφήτης, θα ασκήσουν τον φοβερότερον που ποτέ ισκήθη στην Εκκλησία μέσα στους αιώνες πόλεμο. Αλλά ακόμη και ευθύς μετά από την δράση αυτών των δύο προσώπων προπαρασκευάζεται πλέον η τελική κρίση και το τέλος της ιστορίας. Αυτά έχουμε να δούμε βήμα-βήμα φυσικά. Σας είπα μία σύντομη περίληψη, ένα γενικό διάγραμμα. Τι έχουμε παρακάτω να δούμε? Οπότε εδώ τώρα βήμα-βήμα θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη. Και σύνθε ο αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις το 13ο κεφάλαιο. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τα κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίες. Νέο λοιπόν όραμα για τον προφήτη.
ίσταται, στέκεται στην παραλία της θαλάσσης από που βλέπει αυτό το νέο του όραμα. Τι βλέπει? Θηρίον να ανέρχεται, να αναβίεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό αναφέρει πρώτα τα κέρατα και μετά τα κεφάλια. Ενώ στον δράκοντα λέει πρώτα τα κεφάλια και μετά τα κέρατα. Σημειώσατε ότι πάρετε μια γελάδα με κέρατα. Βάζετε στο νερό μέσα. Όταν σιγά σιγά αρχίζει να βγαίνει, τι θα φανεί πρώτο? Το κεφάλι της ή τα κέρατα? Τα κέρατα θα φανούν πρώτο. Έτσι λοιπόν αντιστοιχεί ωραιότατα, με μια πολύ ωραία λεπτή παρατήρηση, πρώτα τα κέρατα αναφέρονται, διότι έχουμε μια προοδευτική ανάδυση του θηρίου, προοδευτική, σιγά σιγά βγαίνει, και κατά την προοδευτική ανάδυση γίνεται και η περιγραφή που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τώρα, αν αυτή η προοδευτική ανάδυση έχει καμία σχέση με την προοδευτική αποκάλυψη του αληθινού προσώπου του Αντιχρίστου μέσα στην ιστορία, πιθανώς ναι. Το θηρίο, σας το είπα, αυτό είναι ο Αντίχριστος. Και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, της δε Αγίης Μεθοδίο και Ιππολίτο και Εταίρη, εις αυτόν τον Αντίχριστον το παρόν θηρίον εξήλυπτε. Θεωρούν, όπως λέγει ο Άγιος Μεθόδιος, ο Άγιος Ιππόλυτος και άλλοι, ότι αυτό το θηρίο ότι είναι ο Αντίχριστος. Αλλά μας λέγει ακόμη ότι αναδύεται από τη θάλασσα, η οποία συγγενεύει με την Άβυσσο. Διότι στο 11ο κεφάλαιο, όταν μας κάνει την περιγραφή του πολέμου του θηρίου με τους δύο μάρτυρες, μας λέγει εκεί το εξής: το θηρίον το αναβαίνον εκ της Αβύσσου ποιήσει μεταυτόν των δύο μαρτύρων πόλεμον, και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Σας το έχω πει, θα το πω, ίσως κι άλλες φορές θα το πω. Συνήθεια του γραπτού, του τρόπου του εκθέτουν τα πράγματα του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού είναι η εξής. Σε κάποιο ανύποπτο σημείο κάνει μια πολύ σύντομη περίληψη ενός θέματος που θα πει πιο κάτω. Προετοιμάζει λοιπόν τον αναγνώστη ότι θα μιλήσω για αυτό το θέμα πιο κάτω. Το αναφέρει αυτό με λίγες γραμμές και προχωρεί μετά και λέει άλλα πράγματα. Και έρχεται η ώρα και κάνει αναλυτική ανάπτυξη εκείνου που είπε κάπου πιο μπροστά, σε μια ανύποπτη στιγμή. Είναι ένα συγγραφικό ιδίωμα του Αγίου Ιωάννου. Εκεί λοιπόν μίλησε για αυτό το θηρίο που ανήλθε, αλλά εκεί μας λέγει ότι ανήλθε από την Άβυσσο. Εδώ μας λέγει ότι ανέρχεται από την θάλασσα. Συνεπώς, θάλασσα και Άβυσσος συγγενεύουν, μάλλον ταυτίζονται. Διότι μία θάλασσα που δεν έχει, θα λέγαμε, πυθμένα, αυτό θα πει Άβυσσος. Μην ξεχνάτε, Άβυσσος θα πει Α και Βυθός. Α και Βυθός. Δηλαδή, όχι Βυθός. Θάλασσες πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, 8.000 μέτρα, 2.000 μέτρα που έχουν θάλασσες πάνω στη γη. Αν κατεβάζουμε ένα σκηνή, κατεβάζουμε, λέμε, δεν έχει Βυθό εδώ η θάλασσα. Και λέγεται Άβυσσος. Η θάλασσα, συνεπώς, είναι το σύμβολο της Αβύσσου. Αλλά και αποτελείται από το χρόνο τον αντίποδα του ουρανού. Στον ουρανό βρίσκεται ο θρόνος του Θεού, ενώ εις την Άβυσσο, εις την θάλασσα, είναι η έδρα του Σατανά. Προσέξτε, δεν είναι η θάλασσα όπως είναι αυτή η θάλασσα όπως την ξέρουμε. Είναι μια εικόνα. Προσέξτε, δεν είναι η θάλασσα. Μη δηλαδή πούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας μπλουζί από τη θάλασσα ο Αντίχριστος. Θα ήταν φοβερή πλάνη αυτό.
Η θάλασσα είναι δημιουργήμα του Θεού. Είναι μια εικόνα από που βγαίνει ο Αντίχριστος. Δηλαδή αυτό που λέμε, αυτός είναι απόβρασμα της αβύσσου. Δηλαδή έχει μέσα του μεγάλη αβυσσαλαία κακία, απίθμενη κακία. Είναι εικόνα λοιπόν. Ακόμα κατά την Αγία Γραφή η θάλασσα θεωρείται σύμβολον και αυτού του ανησύχου και ταραχώδους εθνικού κόσμου, ιδωλολατρικού κόσμου, γράφει ο Άγιος Ανδρέας. Εκ της πολυταράχου του βίου τούτου θαλάσσης και πολυκύμωνος εξερχόμενων ποιον, το θηρίον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βγει μέσα από αυτήν την αμαρτωλή κοσμικότητα. Δεν θα εξέλθει ο Αντίχριστος ούτε από Άγια οικογένεια, ούτε από Άγιο μοναστήρι, ούτε από την Εκκλησία, αλλά θα βγει από την ταραγμένη κοσμικότητα, από την αμαρτωλή κοσμικότητα. Από εκεί μέσα θα βγει ο Αντίχριστος. Ακόμη εμφανίζεται ο Αντίχριστος ως θηρίο για την απανθρωπία του, αλλά και την παντελή έλλειψη ανθρωπίνων αισθημάτων. Τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα φανερώνουν τη συγγένειά του, προσέξτε, με τον δράκοντα, τον διάβολο, ο οποίος στο προηγούμενο όραμα είδαμε του Ιερού Ευαγγελιστού ότι ο δράκον έφερε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Λοιπόν, ο δράκον, ο διάβολος, 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Ο Αντίχριστος, 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Κρατήσατε το αυτό. Λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, τα 10 κέρατα συν της διαδήμασης μαζί με τα στέματα και 7 κεφαλέ τίντε του διαβόλου προς αυτόν τον Αντίχριστον, ένωση ενίτεται ταύτα γαρ και αυτό προσόντα ανωτέρω ειρημήνευτε. Δείχνει την συγγένεια και την ένωση που έχει ο Αντίχριστος με τον διάβολο. Και σημαίνει ακόμη, εφόσον τα κέρατα είναι το σύμβολο της, το σύμβολο της δυνάμεως, ότι τη δύναμη του ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον διάβολο. Αλλά και τα κεφάλια με τα στέματα, που σημαίνει εξουσία, βασιλική εξουσία, που την έχει ο διάβολος κατά παραχώρηση του Θεού. Ενθυμίστε τι είπε στον Κύριον όταν τον ανέβασε εις το όρος των υψηλών και εν στιγμή πανοραματικός του έδειξε εν στιγμή χρόνου όλες τις βασιλείες της γης και του είπε, αν θες να με προσκυνήσεις θα σου τις δώσω όλες, δικές μου είναι. Δεν είναι δικές μου. Παρεχωρήθη να κυβερνά ο διάβολος, από το Θεό παρεχωρήθη. Αυτή η παραχώρηση όμως, αγαπητοί μου, είναι παροδική. Την παραχώρηση τώρα αυτή θα την κάνει ο διάβολος εις τον Αντίχριστον. Είναι καταπληκτικό. Προσέξατε το. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Θα γεννηθεί από μάνα και πατέρα. Μάλιστα, αφού τελειώσουμε την παράγραφο για τον Αντίχριστο, όχι σήμερα, πριν μπούμε στην περιγραφή του ψευδοπροφήτου, στα υπόλοιπα τρία θέματα που μας υπολείπονται, αν ο Θεός θέλει βοηθήσει, θα σας κάνω περιγραφή του Αντιχρίστου, όχι με βάση την περικοπή μόνο αυτή της Αποκαλύψεως, αλλά από όλες τις πηγές που έχουμε, και έχουμε πολλές, τόσο από την Αγία Γραφή Καινή και Παλαιά Διαθήκη, όσο και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν και δίνουν κατά έναν καταπληκτικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Αλλά αφού τελειώσουμε όμως αυτήν την περικοπή, την ανάλυση της, τώρα τούτο μόνο βλέπουμε, ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Άνθρωπος γεννημένος από μάνα και πατέρα. Αλλά ο Χριστός εμφανίζεται ως άνθρωπος και είναι πραγματικός άνθρωπος ο Χριστός. Πραγματικός, τέλειος άνθρωπος. Αλλά και τέλειος Θεός. Θα τον δει ο διάβολος, θα τον θεωρήσει αντίπαλο, θα τον ανεβάσει στο βουνό μετά από τις 40 ημέρες νηστείας του και προσευχής του,
δια να τον αλώσει και θα του πει: θα σου δώσω τις βασιλείες αν με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος του είπε: ύπαγε ο πίσω μου Σατανά. Ο διάβολος θα δει τον Αντίχριστο ότι είναι δυνατή προσωπικότητα και θα κάνει το ίδιο που έκανε και στον Χριστό. Θα του πει: θα σου δώσω τις βασιλείες της γης. Δηλαδή θα βασιλέψεις εφόλη της γης εάν με προσκυνήσει. Και αυτός θα τον προσκυνήσει. Θα πηγαίνουμε παράλληλα. Ο Χριστός, ο Αντίχριστος. Ο πίθηκος του Χριστού. Τα 7 κεφάλια, όπως σας είπα, συμβολίζουν το πολυκέφαλο του κακού, αλλά και το πολυπρόσωπο των βοηθών του και των ακολούθων του. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας τους λέγει υπασπιστάς του. Έχει σημασία. Θα το δούμε πιο κάτω. Τα επί των κεφαλών του Αντιχρίστου, λέει επάνω στα ονόματα, συγγνώμη, επί των κεφαλών, ονόματα βλασφημίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι υπασπιστές του Αντιχρίστου, αυτοί είναι τα κεφάλια. Τα 7 κεφάλια του Αντιχρίστου, αριθμός 7, σημαίνει πλήθος. Είναι αριθμός που φανερώνει πλήθος, σχετικός αριθμός, συμβατικός αριθμός. Δεν είναι δηλαδή πραγματικός 7 και σημαίνει θα έχει πλήθος υπασπιστών. Επάνω στα κεφάλια είναι γραμμένα τα ονόματα της βλασφημίας. Σημαίνει ότι αυτοί οι υπασπιστές του Αντιχρίστου δεν θα πάβουν να αποδίδουν ποικίλες βλασφημίες εναντίον του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του. Εκ των οποίων κορυφαία βλασφημία ποια λέτε ότι είναι? Η άρνηση της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Είναι η κορυφαία βλασφημία. Η κορυφαία βλασφημία. Και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας, ούτε εξ αρχής βλασφημίν των Χριστών ούτε παύσαντο. Δεν έχουν σταματήσει από την αρχή να βλασφημούν των Χριστών από τον καιρό που ήρθε στον κόσμο. Έχουμε, αγαπητοί μου, σήμερα την αίσθηση και την πληροφορία ότι αυτοί οι υπασπιστές του Αντιχρίστου έχουν γίνει στις ημέρες μας πάμπολοι που βλασφημούν των Χριστών με το να τον παρουσιάζουν ψηλών, το ψι με γιώτα, γυμνών άνθρωπων, σκέτων άνθρωπων, όχι τέλειων θεών και τέλειων άνθρωπων, αλλά μόνον άνθρωπων, όπως είναι συγγραφείς, διηγηματογράφοι, μυθιστοριογράφοι, αρθρογράφοι, σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε βιβλία, σε εκδόσεις, θεατρώνοι που φτιάχνουν έργα θεατρικά και παρουσιάζουν τον Χριστόν ψηλών άνθρωπων. Περιπίν, Ιησούς Χριστός, υπέρλαμπρο αστέρι, superstar. Θυμόστε πριν από μερικά χρόνια με την ταινία και τώρα τελευταία που πρόβαλε και η τηλεόραση, όπως μου έχουν πει, θέλουν να δείξουν έναν αποδυναμωμένο Χριστό, έναν Χριστό ανήμπορο, ένα Χριστό όπως τον θέλουν οι Εβραίοι, όπως τον θέλουν οι άθεοι, όπως τον θέλει ο Αντίχριστος, όπως τον θέλει ο διάβολος. Συνεπώς αυτοί είναι οι βλάσφημοι. Ακόμη εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν μια εικόνα του Χριστού στα σχολεία, διδάσκαλοι, καθηγητές. Δόξα τω Θεώ, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λέγουν στους μαθητάς των ότι τι ήταν ο Χριστός και τι ήταν ο Χριστός. Ή ακόμη πολιτικοί που υποβιβάζουν το πρόσωπο του Χριστού. Αγαπητοί, έχουμε την αίσθηση ότι σήμερα όλοι αυτοί είναι υπασπιστές του Αντιχρίστου και που φέρουν και που είναι τα ονόματα της βλασφημίας. Τι νομίζετε ότι είναι η βλασφημία? Αυτές οι βλασφημίες που βρίζουν οι Κινέζοι συνηθισμένες, οι λεγόμενες βλασφημίες των θείων στην αγορά και στον δρόμο και οπουδήποτε. Βεβαίως είναι βλασφημία αυτά τα πράγματα, εντύπτε θέμα. Ανατριχιάζεις άμα ακούσεις κάποιον άνθρωπο να βλασφημά το όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
Αν του πεις αυτού του ανθρώπου που βλασφημά τον Χριστό, με τις γνωστές βλασφημίες, έλα εδώ άνθρωπε, πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός? Θα πει και ποιος είπε ότι εγώ δεν πιστεύω. Συνεπώς είναι μεν βλάσφημος, δεν αμνηστεύεται, δεν έχει μελίδι τον στόμα, βλάσφημο στόμα έχει. Αλλά δεν είναι η ύψιστη, δεν είναι η ύψιστη βλασφημία. Μπορεί να δείτε άνθρωπο που να μην βλασφηματαθεί και να μιλάει ωραία, με ωραίες λέξεις, και να σου πει όπως ο Άριος που έλεγε ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι κτίσμα, όπως είναι η χιλίαστε, η μελιστάλακτη χιλίαστε, που νομίζεις ότι τρέχει μέλι από το στόμα τους. Και είναι φοβερή βλάσφημη, αυτή είναι η φοβερή βλάσφημη, η άρνηση της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Αλλά ακόμα μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση το εξής, ότι κανείς ιδρυτής θρησκείας όπως είναι ο Μωάμεθ, ο Κονφούκιος, ο Βούδα και όποιος άλλος, δεν βλασφημείται όπως φοβερά βλασφημείται ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια δεν είμαστε σε χώρους βουδιστικούς και λοιπά, ξέρω, της Ανατολής άλλων θρησκειών, αλλά να είστε σίγουροι, δεν βλασφημούνται οι ιδρυτές των θρησκειών αυτών, αλλά βλασφημείται ο Χριστός. Ξέρετε γιατί? Διότι απλούστατα όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι δημιουργήματα του διαβόλου, είναι φυσικές θρησκείες, δεν είναι εξ αποκαλύψεις, και είναι δημιουργήματα του διαβόλου, και συνεπώς δεν έχει λόγους ο διάβολος να διεγείρει τους ανθρώπους να βλασφημούν τον Βούδα ή τον Κοφούκιο ή τον Μωάμεθ. Έχει λόγους όμως να βάζει τους ανθρώπους να βλασφημούν τον Ιησού Χριστόν. Ο Βούδα και ο Μωάμεθ δεν είναι αντίπαλοι του διαβόλου. Ο Χριστός είναι αντίπαλος του διαβόλου. Γι' αυτό ακριβώς και βάζει τους ανθρώπους να βλασφημούν. Είναι τα ονόματα της βλασφημίας. Και επειδή η θρησκεία του Χριστού είναι αληθής, είναι αληθής, προσέξτε, είναι αληθής, και δεν δίνεται να αντιπαραβάλλεται ούτε με καμία θρησκεία, που δυστυχώς θέλουμε να βάλουμε και στο σχολείο μας την θρησκειολογία, δηλαδή να αναφέρουμε και τα άλλα θρησκεύματα και να δημιουργούμε συγκρίσεις και να υποβιβάσουμε την στάθμη του χριστιανισμού στην αντίληψη των μαθητών μας, ότι ο χριστιανισμός είναι του αυτού επίπεδου με τις άλλες θρησκείες. Και εκεί ακούμε εκείνο το ανόητο, επειδή εγώ βρέθηκα χριστιανός, δεν βάφτησαν οι γονείς μου, είμαι χριστιανός. Θα μπορούσα να ήμουν βουδιστής. Αντί να πει κανείς, δόξα τω Θεώ που δεν είμαι με στην πλάνη και το ψεύδος, αλλά έχω γνωρίσει την αλήθεια. Βλέπετε, πάμε εκεί. Οι πασπιστές του Αντιχρίστου να κατεβάσουν την θρησκεία των χριστιανισμών στο επίπεδο των άλλων θρησκειών. Και επειδή ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια και μόνη η αλήθεια, η αποκεκαλυμμένη αλήθεια, γι' αυτό το λόγο ο διάβολος αφρίζει από κακότητα. Αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κάθε φορά που κάνουμε μια περικοπή και την αναλύουμε, έρχεται να μας λέγει πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε το μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε όρθιοι και πρέπει να υπομείνουμε κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία. Ας αφρίζει ο διάβολος. Εμείς έχουμε τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.